Άμεσα, κυρία Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας? Προφανώς και προλαβαίνουμε. Πώς? Παρά τα λάθη και παρά τις μεγάλες παραλήψεις που έγιναν. Τη διαδρομή. Τι εικόνα έχουμε πρώτα, τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Το τελευταίο πεντάμινο. Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Είναι ότι θα καταβληθεί μια πολύ σοβαρή προσπάθεια της Σύνοδο Κορυφής να βγουν έχοντας φίξει τα χέρια. Θα καταβληθεί μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία όμως χρειάζεται από την ελληνική πλευρά μια πολύ σοβαρή προετοιμασία και από την πλευρά των Βενιστών ένα βήμα πίσω. Για να μην γελιόμαστε, όταν πηγαίνει σε Eurogroup, σε Σύνοδο Κορυφής, την ατζέντα την έχει έτοιμη. Δηλαδή δεν περιμένει εκείνη την ώρα να συμφωνήσει. Ένα βήμα πίσω από τους δανειστές, σε ποιο τομέα, κύριε Σπυράκη? Νομίζω πως πρέπει να επαναφέρουν και να ενσωματώσουν στην τελική ανακοίνωση αυτό που είχαμε πετύχει ως κυβέρνηση, το περίφημο Eurogroup Statement του Νοεμβρίου του 2012, που είναι και η μοναδική δέσμευση που υπάρχει από την περίοδο της κρίσης μετά το PSI σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του ελληνικού δημοσίου χρέους. Αυτό πόσο συνάδει με τις δηλώσεις του Υπουργού τις χθεσινές? Κοιτάξτε τώρα, δεν πιστεύω ότι βοήθησε η χθεσινή παρουσία του κ. Βαρουφάκη στο Eurogroup. Γενικά έχω την εκτίμηση, με συγχωρείτε που διαφοροποιούμε τόσο πολύ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν μου το επιτρέπουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Βαρουφάκης προκαλεί αχρία στις εντάσεις πλέον. Και στη στιγμή που βρισκόμαστε, γιατί νομίζω πως το καθήκον μας είναι να κάνουμε μια δουλειά που να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ελλήνων, στη στιγμή που βρισκόμαστε, όλο αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Καλά, αυτό δεν που πρέπει να συμβεί, ναι, ναι, είναι να κλείσει η διαπραγμάτευση και να κλείσει η διαπραγμάτευση με το μέγιστο δυνατό όφελος για την Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ που φτάσαμε θα είναι όφελος για την Ελλάδα καταρχήν να κλείσει συμφωνία. Διότι βρισκόμαστε 5 μήνες μετά τις εκλογές, ξοδεύτηκε κεφάλαιο πολιτικό από την κυβέρνηση πάρα πολύ, σχεδόν εξανεμίστηκε το πολιτικό της κεφάλαιο στο εξωτερικό και συγχρόνως έγιναν πολλά βήματα πίσω σε ό,τι αφορά την πλευρά των απαιτήσεων των δανειστών, οι οποίοι πίεσαν πάρα πολύ και η κυβέρνηση έκανε πίσω την ουσία των πραγμάτων. Όσο λοιπόν διακηρύχθηκαν προεκλογικά δεν υπάρχουν, εξατμίστηκαν. Ό,τι δύναμη είχε η κυβέρνηση, η οποία αποκτήθηκε από την ελληνική εντολή, από την εντολή των Ελλήνων, δεν υπάρχει, ξοδεύτηκε και τώρα βρισκόμαστε εδώ. Την επίγουσα, πάρα πολύ επίγουσα, ζήτημα ζωής και θανάτου για τη χώρα ανάγκη να επιτευχθεί μια συμφωνία. Να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία και την επόμενη μέρα θα τα δούμε όλα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος, κυρία Σπυράκη, αν μου επιτρέπετε. Πέντε μήνες τώρα λέμε ζήτημα ζωής και θανάτου και τελειώνει η χώρα και αυτό η χώρα και σου λέει η άλλη πλευρά ότι ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε πάθει κάτι, πληρώνουμε, παίρνοντας βέβαια αποθεματικά, παίρνοντας αμερικά διαθέσιμα κλπ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Μην πληρώνοντας κανέναν. Μην πληρώνοντας ο προϋπολογισμός του πενταμήνου, αυτό έδειξε. Έτσι μια στέρηση εσόδων κοντά στο 1 δις και πάγωμα πληρωμών από το δημόσιο, αλλά σου λέει, ωραία, εγώ προχωράω. Πληρώνω μισθούς, πληρώνω συντάξεις, όλα καλά. Κύριε Νότι, αγαπητέ Νεκτάριε, τώρα που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ξέρω ότι ξέρεις και πάρα πολύ καλά τη δουλειά του οικονομικού ρεπορτάζ. Ξέρεις λοιπόν ότι αν δεν είχε επιτευχθεί εκείνο το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο πετροβολήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, αν οι οργανισμοί του δημοσίου δεν είχαν τα συγκεκριμένα διαθέσιμα, τώρα απλώς δεν θέλαμε να πληρώσουμε ούτε μισθούς ούτε στέλνες. Η ερώτηση πολιτική είναι, δεν είναι τεχνοκρατική, ναι, οικονομική, είναι πολιτική. Ναι. Και ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε αποδεικνύεται και από τη σύμπτυξη της δόσης για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το τέλος Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία του πράγματος, τώρα πια δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα καταρχήν, γιατί οι τράπεζες έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση για το μη περαιτέρω. Και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της η κυβέρνηση. Είδατε χθες τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων ότι οι τράπεζες μπορεί να μην ανοίξουν τη Δευτέρα. Δεν θέλω ούτε καν να το πιστέψω. Όμως υπάρχει ως εμπλοκή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα 30 Ιουνίου. Και η Ελλάδα μπορεί να αφαιθεί στην τύχη της εξαιτίας των χειρισμών αυτής της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσει η κυβέρνηση, οπωσδήποτε να πάρει την αβεβαιότητα από το τραπέζι, οπωσδήποτε να παραδεχτεί τα λάθη της και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Θα έπρεπε να είχαμε κλείσει από τις 20 Φεβρουαρίου. Οπωσδήποτε. Θα έπρεπε να είχαμε κλείσει από τις 20 Φεβρουαρίου. Και μάλιστα με μια συμφωνία που είχε όρους ακόμα και καλύτερος ως προς τα πρωτογενή πλεονάσματα από τις προηγούμενες συμφωνίες. Μα το είπατε αυτό. Ότι το πιο άμεσο ήταν το καλύτερο. Ήταν προφανές ότι το πιο άμεσο ήταν το καλύτερο. Διότι στις 20 Φεβρουαρίου συμφωνήθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Το θυμάστε, το The Own Program. Πρώτον.
Δεύτερον, συμφωνήθηκε ότι θα ξαναδούνε τους δημοσιονομικούς στόχους με έμφαση τα πρωτογενή πλεονάσματα που άνοιγε το παράθυρο για να αποκλιμακωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και ως εξού, έπρεπε να είχαμε πάει με μια σοβαρή πρόταση. Ανταυτού, πήγαμε με μια πρόταση που έλεγε ότι θα πάρει 320 εκατομμύρια από τις τηλεοπτικές άδειες σε μια αγορά που η διαφήμιση όλοι μαζί είναι 200 εκατομμύρια. Σε αυτά τα... τώρα να βρούμε τους γενναίους που θα πληρώσουν τις τηλεοπτικές άδειες από την αρχή, δεν λέω για αυτούς που τις έχουν. Αυτοί που τις έχουν πρέπει να μην ενδιαφέρονται. Καλά, εκεί υπάρχει, εκεί υπάρχει και νομικό θέμα, έτσι. Είναι, δεν είναι απλά το αν υπάρχουν τα λεφτά. Αν υπάρχει νομική βάση για να ζητηθούν τα λεφτά. Είναι μεγάλη ιστορία, μην την ανοίξουμε τώρα, το ξέρεις πολύ καλά. Απλώς το λέω γιατί μιλάω για την αξιοπιστία αυτή κατά αυτή της πρόεδρος που παρουσιάσαμε μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Σε όλα αυτά τα οποία λες ότι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνυπογράψει. Να προσυπογράψει. Το έχω πει πάρα πολύ καθαρά, το έχω πει πάρα πολύ νωρίς. Είμαι νομίζω από τους πολύ λίγους στη Νέα Δημοκρατία που το είπαν πάρα πολύ νωρίς ότι έχει μία και μόνη δυνατότητα να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Υπογράφοντας. Εμείς είμαστε να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Να πάρει το βάρος εκείνο που δεν της αναλογεί ως αντιπολίτευση, αλλά το οποίο ιστορικά το έχει υπομειστεί και να κρατήσει τη χώρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρώ. Οι Έλληνες δεν έκαναν τόσες θυσίες, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, δεν έκαναν τόσες θυσίες για να ξεκινήσουμε μια μέρα να αλλάξουμε νόμισμα, να βρεθούμε απομονωμένοι στην άκρη του κόσμου και να συζητάμε αυτά που ο κύριος Λαπαβίτσας ονειρεύεται, δηλαδή τρόφιμα με δελτίο. Οι Έλληνες έκαναν θυσίες για να μπορέσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να επαναφέρουν τη ζωή τους στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Μαρία Σπυράκη. Έχουμε την υποχρέωση αυτό να το εγγυηθούμε. Μαρία Σπυράκη από τις Βρυξέλλες, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε σε καλύτερη μέρα από Δευτέρα. Καλημέρα από το Μιλάνο. Εκπροσωπώ το κοινοβούλιο στην έκθεση. Θέλω να σα πω μόνο το εξής. Ότι όλες αυτές οι θεατρικές παραστάσεις που εδόθησαν αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών, δεν βοήθησαν καθόλου την αξιοπιστία της χώρας. Την ξόδεψαν χωρίς λόγο και ξόδεψαν μαζί και ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να έχει δεσμοποιηθεί προς όφελος των Ελλήνων. Αυτό μπορούμε να το κρίνουμε εφόσον συμβεί η συμφωνία και να ζητήσουμε ευθύνες. Και από τον Πρωθυπουργό που τον έβαλε εκεί και είναι υπεύθυνος των χειρισμών και από τον ίδιο τον Υπουργό που έκανε τους χειρισμούς που ξέρουμε. Καλημέρα. Καλημέρα.